Κορίνα. Επιτέλους, επιτέλους ήρθε στο κανάλι μου, μου το ζητάτε. Και εγώ το ζητάω. Και εγώ το ζητάω. Από τη ζωή και από τα άστρα. Τόσο καιρό. Ήρθε για να μας δείξει το ταλέντο της, τις τεχνικές της, τη ματιά της. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος άνθρωπος από την Κορίνα να τεντώσει τα όρια μας στο μακιγιάζ. Αν σας ακούγεται καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε. Πες μας, μάστερ του είδους, με τι ξεκινάς, τι θα κάνεις πρώτα. Όχι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Θα σε καθαρίζω με μισελέρ. Ωραία. Το οποίο πάντα το κάνω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αυτό θα σε ρωτούσα. Για πες. Γιατί. Αρχικά δεν ξέρω αν το μοντέλο μου έχει χρησιμοποιήσει κατάλληλο skincare, το οποίο θα μου χρειάζεται για το application του makeup. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι παίζει με ρήπους. Και γενικά νιώθω ότι άμα ξεκινήσω με ένα πολύ clean base, είναι πολύ πιο εύκολο μετά να το δομήσω ακριβώς όπως θέλω και ξέρω ότι θα μου κρατήσει. Mm-hmm. Εμένα δεν με ρώτησε στην αρχή που ήμουν ένα καλό κορίτσι και είχα φρέσκο ενυδατωθεί. Yes. Και ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω. Θα σε ενυδατώσω κι εγώ, δεν θα σε αφήσω έτσι. Θέλουμε να δούμε όλα τα βήματα. Λοιπόν, μετά θα βάλω ένα τόνερ για κλείσιμο. Τι θεϊκό πράγμα είναι αυτό. Είναι υαλουρονικό. Γι' αυτό βάζω και το mist πιο πριν, επειδή το υαλουρονικό ενεργοποιείται με την υγρασία. Mm-hmm. Θέλω να είναι βρεμένο το δέρμα ώστε να πάρει όλη την ενυδάτωση. Γενικά η φάση είναι ενυδάτωση μόνο. Σε όλους τους τύπους δέρματος. Ναι, παραδόξως. Δηλαδή και στις λιπαρές θα κάνω πάρα πολύ καλή ενυδάτωση. Απλά θα είναι με αντίστοιχα προϊόντα για τον τύπο επιδερμίδας. Mm-hmm. Για να μην βγει μετά ως λιπαρότητα, αλλά θα ενυδατώσω πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, κρέμα ματιών. Ξέρεις τι, μετά από κάμποσα χρόνια, ας πούμε, που ασχολούμαι με το μακιγιάζ, έχω καταλήξει στο ότι το κλου στο μακιγιάζ είναι για έναν επαγγελματία να ξέρει ακριβώς τα υλικά του και πώς να τα δουλεύει. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που βάζεις τώρα? Είναι ενυδατική, η οποία είναι soothing, την οποία τη χρησιμοποιώ στους περισσότερους τύπους δέρματος, να σου πω την αλήθεια. Και λίγο lip mask. Mm-hmm. Έχεις ενυδατώσει και χείλη. Λοιπόν. Mm-hmm. Καλέ. Oh my god. Αν τι μας θαρείς. Και θα σου βάλω και eye patch. Δεν έχω βάλει ποτέ μου. Το θυμάμαι, γι' αυτό έφερα να σου βάλω. Τι είναι αυτά? Είναι με μπανάνα. Τα οποία ενυδατώνουν και είναι και λίγο σαν το shields, να το πω. Τα λεφτά είναι παγωμένα, είναι πάρα πολύ αρέστηση. Σκέψου και όταν τα βάζει λίγο ψυγείο, τι ώρα που είναι, γιατί έτσι ήταν με στην τσάντα μου, ας πούμε. Ερώτηση: τα φρύδια εσύ τα σετάρεις με κάποιο gel τώρα που είναι laminated or not? Όχι, συνήθως τα χτενίζω και μένουν εκεί που τα χτενίζω. Αλλά εσύ είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θες. I will. Τι είναι τούτο? Α, τα σετάρεις τώρα! Ναι. Και μετά πώς θα τα βάψεις? Θα τα βάψεις μετά. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι ένα κυρί φρυδιών. Ποιο? Της Αναστάζια. Το οποίο είναι magical. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ναι. Πώς διαχειρίζεσαι τα φρύδια? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ούτε που κατάλαβα πότε ξεκίνησα να τα κάνω έτσι. Απλά πλέον πηγαίνει το χέρι μου. Το οποίο αυτό το κάνω στα πελατειακά μακιγιάζ, δεν το κάνω τόσο πολύ, γιατί δεν είναι τόσο εύπεπτο το φρύδι να το δεις έτσι. Στα editorial όμως, και όπου έχω μια περισσότερη ελευθερία, σίγουρα θα πάω σε αυτό το τρόπο. Όπως σήμερα, που δεν υπάρχει παιδιά θέμα, η Κορίνα είναι ελεύθερη να δημιουργήσει και να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, τώρα σου βάζω P-Louise, αλλά επειδή είμαι λίγο ανοργάνωτη, έχω φέρει το πολύ ανοιχτό χρώμα. Δεν πειράζει. Κανονικά θα σου βάζω 2 τόνους πιο σκούρο. Απλά τις βίνω στους κροτάφους εδώ πέρα πάρα πάρα πολύ. Πολύ μπροστά είναι αυτό. Για να σταματήσω να τη βλέπω. Λοιπόν, τώρα θα πάρω ένα soft highlight χρώμα. Ένα σαμπανιζέ που λέμε. Ναι. Ωραία. Και θα πάω στο brow bone. Άμα γυρίσεις και δεις πώς βαράει το φως. Το βλέπω. Μου δίνει ένα guideline μέχρι που μπορώ να μπλεντάρω τις σκιές μου. Σύεται το αξιακό μου σύστημα. Λοιπόν, τώρα θα ρω πώς θα σου βγάλω τα patches. Γιατί θέλω τελικά να ξεκινήσω από το κάτω βλέφαρο. Το κάνω πολύ συχνά να ξεκινάω από το κάτω βλέφαρο. Γιατί για να σε πάω πίσω, θυμάσαι σε ένα άλλο βίντεο που είχαμε κάνει που είχα πει ότι θεωρώ ότι διορθώσεις γίνονται από κάτω. Σαφέστατα. Αυτό κάνω. Πάντα από κάτω νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Ωραία. Και θέλω επίσης να μου πεις τώρα που είπες διορθώσεις. Πρώτον, να μας το αναλύσεις αυτό, να μας το δείξεις. Και δεύτερον. Τι να διορθώσω από τα μάτια σου, κουκλίτσα μου, πες μου λίγο. Πώς κινείσαι, με βάση τι, ας πούμε. Ναι, εντάξει, και στο contouring θα τα πούμε αυτά τώρα. Ναι, θα τα ξαναπούμε αυτά. Μηδένα πρώτου τέλους μακάρι. Λοιπόν, πάλι θέλω να διώξω την ποσότητα λίγο με το μαλακό σου παντού. Που τώρα είσαι λίγο σαν reverse panda. Λοιπόν, έχω πάρει λίγο gel liner. Και real techniques με πινελάκι βαμμένο για να μην το χάνεις στα fashion week και στα shows. Και θα πάω μέχρι την κόχη σου. Και τσούκου 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 μέχρι εδώ. Αδιανόητο μου φαίνεται αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγει, αλλά σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Λοιπόν, και θα πάω με ένα μικρό pencil και απλά θα κάνω λίγο smudge
τις ακρούλες. Ξέρεις ήδη ότι θα είναι ό,τι πιο smoky έχει υπάρξει ποτέ το look αυτό, ε. Παρακαλώ, δώσ' μου ζωή. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Και μετά θα πάρω πάλι το πινελάκι μου, κλείσε μου, θα γεμίσω όλο το κινητό σου βλέφαρο. Εννοείς με gel eyeliner. Ναι. Καλή και εσύ το κάνεις αυτό. Ναι, ναι, αλλά η Ήρυδα παθαίνει την καρδιά της κάθε φορά που το βλέπω. Και τώρα θα πάρω τις Real Techniques που μόνο με αυτό το πινέλο μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά, κανένα άλλο. Mm-hmm. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας πριν αν μπορείς να βάψεις με άλλα πινέλα, γιατί εγώ δεν μπορώ να βάψω με τίποτα. Είναι κανείς δεμένος με τα εργαλεία του, πώς να γίνει. Πάρα, πάρα πολύ. Τώρα που θα τελειώσει το blending, θα σε ρωτήσω, θα σου κάνω την κέρια ερώτηση που σου κάνει φαντάζομαι όλος ο κόσμος στη ζωή σου. Πώς ξεκίνησες με το μακιγιάζ? Μισό λεπτό και να μιλήσω τα pigments. Ποιος ο λόγος μπορεί να ρωτήσουν τώρα που έβαλες πρώτα μαύρο για να βάλεις από πάνω πράσινο? Όταν ανοίξεις τα ματάκια σου θα το καταλάβεις. Βέβαια το ξέρεις ήδη. Φαντάζομαι ότι είναι για την απόδοση. Ναι. Mm-hmm. Και παίρνω ένα δεύτερο pigment τώρα για να το βάλω στην έξω πλευρά. Και μπορείς να ανοίξεις τώρα. Τι λες ρε παιδί. Ναι. Εγώ με αυτά ψοφάω, όταν βλέπω τέτοια τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Ναι. Λοιπόν, με ρώτησες πώς ξεκίνησα. Δεν ξεκίνησα με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή δεν είναι ότι είχα κάποια μέρα στη ζωή μου που ξύπνησα και είδα το φως. Πάντα μου άρεσε το μακιγιάζ πάρα πάρα πολύ, πάντα έβαφα τις φίλες μου, πάντα έβλεπα YouTube, δηλαδή είναι same story για πάρα πολλούς αυτό. Απλά πάντα ήταν ψηλοδεδομένο ότι θα πήγαινα πανεπιστήμιο και ότι αυτή η δουλειά μου θα ήταν κάτι το οποίο πρέπει να το έχεις τελειώσει σε πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και όταν τελικά πήγα πανεπιστήμιο, ξεκίνησα εκεί πέρα να βάφω συμφοιτητριές μου και φίλες μου και να βλέπω και πιο πολύ YouTube και επίσης... Στον Καναδά. Στον Καναδά, ναι. Mm-hmm. Τώρα λέμε 18-19 χρονών. Ναι, 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 ναι. Που πήγες να σπουδάσεις κοινωνιολογία. Ναι. Άσχετο. Καμία επαφή. Το λέω για τους ανθρώπους τώρα. Ένα background. Καμία σχέση. Οπότε, κάπως έτσι ρε παιδί μου συνειδητοποίησα με τη βοήθεια κοντινό μου ανθρώπων και ήταν πάνω. Πάω τώρα να κάνω αυτό. Και τελικά, στον Καναδά το έκανες ερασιτεχνικά. Μετά. Και μετά γύρισα. Πήγα σε μια σχολή στην Αθήνα, έλειωνα στο YouTube. Τι λες? Να δω στον καθρέφτη πώς είμαι. Ωραία. Δεν έχεις κάνει blending τώρα σε αυτά καθόλου, τα έχεις τοποθετήσει? Τίποτα, όχι, απλά τα έχω τοποθετήσει, αλλά καλό θα ήταν να υπάρξει και λίγο blending στη ζωή μας. Θα κάνω κοντινό παιδιά, τώρα να βλέπετε από πιο κοντά. Τώρα το θυμήθηκα, συγχωράτε με. Ναι, και μετά ξεκίνησα να δουλεύω του τύπου ρε παιδί μου να κάνω πρακτική σε γνωστούς μου, σε φίλους μου. Δεν είναι ότι με το που τελείωσα κάνανε ουρές οι πελάτες για να τους βάψω. Άρα γύρισες, έβγαλες σχολή, έκανες πάρα πολύ εξάσκηση. Ναι. Και όπου μου λέγανε ότι παίζει βάψη μου, μου είπα: OK, έρχομαι. Λοιπόν, σετάρομαι λίγη μαύρη σκιά εδώ πέρα, γιατί θέλω να αρχίσει να τρέχει. Και το YouTube μέσα εκεί που ξεκίνησε και πότε? Καλά, το YouTube τώρα το ότι ξεκίνησε, ευχαριστώ πολύ που τα αναφέρεις. Κάποτε το έκανες, έχεις κάνει κάποια βίντεο στη σειρά. Είχα στην αρχή, το 16 πρέπει να ήταν αυτό. Έβλεπα τόσα χρόνια YouTube, ξέρω για το μακιγιάζ. Τώρα είναι η ώρα μου να το κάνω, να λάμψω. Και μετά ήρθε το μοντάζ στη ζωή μου, καλά, συγγνώμη. Λέω μάλλον θα κάνω μακιγιάζ. Ναι, υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, οι ψυχαναγκαστικοί που τους αρέσει το μοντάζ και οι άνθρωποι που ζουν τη ζωή, όπως εσύ. Ναι, αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Τώρα θα πάρω λίγο αυτό το κόπερ. Να το ενώσω με το κάτω. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ ο συνδυασμός των αντίθετων χρωμάτων. Γενικά η φάση είναι χρωματολογία. Ναι, να δεικνύει το ένα το άλλο. Ναι. Μου αρέσει φοβερά το πώς εκτυλίσσεται η βραδιά μας απόψε. Αλήθεια. Party hard. Το ότι θα ήμουν έτσι στις 6 και 4 δεν το περίμενα. Και παίρνω το άλλο πινέλο που έχει το pigment, απλά να περάσω από πάνω τις ενώσεις. Τώρα πολύ λεπτομέρεια. Εγώ νιώθω ότι κάνω μάθημα. Πολύ καλά κάνεις. Και τώρα τι θέλω. Θέλω κάπως λίγο τα τελειώματα. Δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι. Με συγχύζει. Οπότε θα πάρω ένα μικρό blending και θα πάρω. Δεν ξέρω τι χρώματα, πώς περιπέτεια να ζήσουμε. Να ζήσουμε σήμερα. Πολύ, πολύ περιπέτεια. Θα πάρω το key lime τότε. Πάντα ήθελα να φορέσω αυτό το χρώμα. Από μικρή παιδούλα. Από μικρή το key lime ήθελα. Λοιπόν, και θα πάω ακριβώς ανάμεσα στο gel liner όμως και το highlight που έχω βάλει. Δεν θα πειράξω κανένα από τα δύο. Απλά θα βρω ένα χώρο να ζήσει και αυτό. Α, βρίσκεις χώρο να ζήσει κάπου ευτυχισμένο με στα δάσος. Ναι, 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 ναι. Τι ωραία. Και κάτω υπάρχουν και δύο δέντρα. Και επίσης, λοιπόν, εγώ να το πω και στην κάμερα, το έχω πει πολλές φορές, αλλά όχι στην κάμερα. Τι, εγώ βλέπα πάρα πολύ YouTube, μόνο ξένο. Ελληνικό δεν έβλεπα και τότε το 16, δεν ξέρω αν υπήρχε κιόλας όπως υπάρχει σήμερα. Υπήρχε, αλλά σε πολύ πιο baby. Αυτό, σε εμβριακό στάδιο. Ναι, 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 ναι. Και μόνο με δικά σου βίντεο κόλλησα. Και είδα 2, 3, 4, που για τότε ήταν τεράστιο κατόρθωμα αυτό. Πέρα από το ότι μ' άρεσε όπως τα έλεγες για το μακιγιάζ, μ' άρεσε φοβερή προσωπικότητά σου. Μου φάνηκες χαλαρή
και αληθινή τύπησα. Και με αυτοπεποίθηση. Με είπε τύπησα. Εμένα λέει τύπησα. Οπότε πράγματι με ενδιαφέρε πάρα πολύ και επικράθηκα, η αλήθεια είναι, όταν σταμάτησες. Γιατί μετά, όταν σταμάτησες το YouTube, αλλά χαίρομαι που δεν σταμάτησες φυσικά το μακιγιάζ και ούτε την έκθεση γενικότερα στα social media. Γιατί μετά μεταφέρθηκε στο Instagram και στο έχω ξαναπεί αυτό, ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοια πρόοδο σε επίπεδο μεταμόρφωσης όμως, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Τεχνικά. Ναι, τεχνικά. Αλήθεια. Ναι, δηλαδή από τότε που πρώτο ξεκίνησες, που ήταν όλο ωραίο και φαινόταν ότι πάει καλά, και μετά που φαινόταν λίγο ότι έχεις μάθει τα σωστά, αλλά αμφιβάλλεις κιόλας και θες να βάλεις και τη δική σου πινελιά μέσα σε αυτό που έχεις μάθει, αυτό όλο έβγαινε στον κόσμο. Οκ. Okay. Και μετά. Φαίνεται πάρα πολύ γιος φουλτονό, δεν είχα ιδέα. Ναι, ξαφνικά μια μέρα μπαμ, Nikki Tutorials. Της αρέσει. Θα πάρω το νιουκ. Ένα κυπαρισί μάτ. Ναι. Και εμένα μου αρέσει αυτό πολύ. Είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Ένα undertone το οποίο είναι λίγο μπλε, λίγο κάτι έχει. Αλλά κοίτα τι διαφορά κάνει που βάζει λίγο μπλε, πόσο το κάνει define, πόσο πετάνε τα χρώματα, τα πορτοκαλιά βάζοντας λίγο μπλε που δεν φαίνεται. Συγκλίνεις. Χαίρεται, τα χρώματα γεμίζει η ψυχή της. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, τώρα που το είπα αυτό, Κορίνα. Κλέρι. Εσύ και το χρώμα. Πώς προέκυψε αυτό? Γιατί χρώμα αντί για κάτι άλλο? Ξέρεις τι, νιώθω ότι προέκυψε επειδή ακριβώς. Τώρα αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, δεν το έχω σκεφτεί. Mm-hmm. Δεν είναι ότι ξέρω την απάντηση. Υποθέτω ότι επειδή τότε που βάραγα τα 8 ώρα με τα ένσημα, επειδή μου κάνοντας πράξη στο YouTube, τα looks που έβλεπα, ήταν η περίοδος που γινόταν του neutral. Η φάση ήταν μόνο neutral, τίποτα άλλο. Και μετά εγώ κόλλησα με το χρώμα όταν βγήκε η πρώτη Carnival. Και γι' αυτό έχω και την τρέλα με τις Carnival, μάλλον. Γιατί δεν είχα δουλέψει χρώμα σε άλλη παλέτα ποτέ στη ζωή μου. Η Carnival είναι σαν να λέμε άντρας που το σημάδεψε. Ναι. Ξέρεις τι, θέλω κάπου να βάλω κόκκινο. That's my thing. Μέσα. Ή όχι. Δεν το είπα ποτέ. Ναι. Ερώτηση τώρα που μπορεί να μας κάνουν. Όσον αφορά το σχήμα και το πώς ξεκίνησες τότε, ξεκίνησες από κάτω. Όχι όσον αφορά το look καθεαυτό. Θα το έκανες σε όλα τα μάτια, σε όλα τα σχήματα ματιών. Ναι. Θα ξεκινούσες από κάτω για να έχεις. Ειδικά οδηγό. Για κάτι τόσο έντονο, ναι. Γιατί δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς οδηγό. Ο οδηγός που τραβάω είναι μια προέκταση της υγρής γραμμής του ματιού, που βάσει του τι look θα κάνω, θα δω αν θα είναι ανωδική ή παράλληλη. Λοιπόν, τώρα θα πάρω λίγο το κιτρινάκι. Ναι. Ματ. Ματ. Και θα πω λίγο εδώ στην κομίδα. Σατανά. Και σε βολεύει να το κάνεις και από τα πλάγια, ε. Μόνο. Τι λες? Μόνο. Συνήθεια είναι αυτό λόγω σχολής, επειδή είσαι εκπαιδεύτρια. Νομίζω ναι. Αυτό. Μπροστά δεν μπορώ να βάψω. Πρέπει να είμαι δίπλα στον άλλον. Ναι, την πρώτη φορά που έπιασα full time σε σχολή και έπρεπε να βάπω από τα δεξιά, μου ήρθε κόλπος. Σοβαρά μιλάς? Ναι, την πρώτη φορά. Γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα από μπροστά. Και τελικά είναι συνήθεια και μετά το προτιμώ. Ναι. Να το πλάγι. Λοιπόν, τώρα θα πάω να πω το καλή. Εκεί θα πάω πάνω και θα πάω. Κάνεις τώρα λοιπόν αυτή τη μετάβαση. Ναι, που δεν του λες μετάβαση ακριβώς, γιατί δεν μπλεντάρω το μαύρο με το πορτοκαλί, είναι άλλος χώρος. Να ρωτήσω εγώ τώρα, ναι. Ως πληβίος. Κονσίλερ πού θα πάει? Όπου μείνει χώρος, όμως χρειάζεται. Ειδικά σε αυτά τα looks κιόλας, δεν έχει κανένα νόημα αρχικά να κάνω τη βάση πριν να τα ξεκινήσω. Mm-hmm. Κανένα. Και κατά δεύτερο, το κονσίλερ είναι κάτι τελείως optional. Όταν δεν έχει κάτι να καλύπτει. Δηλαδή, μαύρος κύκλος δεν έχει πια. Δηλαδή, έχει eye primer μέχρι εδώ δύο. Όντως, έχει eye primer μέχρι τα δόντια. Πραγματικά δεν γίνεται. Νομίζω όλους μπορώ να τους δω με τέτοιο μακιγιάζ. Όλοι παρόλα αυτά δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους με τέτοιο μακιγιάζ. Και τι θα έλεγες, Κορίνα, έχεις μία δήλωση για το κοινό μας? Που θα σου πούν, εντάξει, ωραίο να το βλέπεις, αλλά πού θα το χρειαστώ? Πουθενά απολύτως. Άμα το χρειάζεται η καρδούλα σου, τότε το κρίνει ο άλλος που θα το χρειαστεί. Αλλά γενικά το μακιγιάζ δεν χρειάζεται απολύτως πουθενά. Είναι από τα πιο άχρηστα πράγματα που υπάρχουν. Το ίδιο πιστεύεις και για το διακριτικό beauty, δηλαδή για μία μάσκαρα, ένα λιποζάν και ένα ρούζ? Για τα πάντα και που έχει να κάνει με το μακιγιάζ. Είναι ξεκάθαρα το πώς νιώθεις εσύ. Δεν έχει καμία χρηστική αξία, απολύτως. Μα άμα δεν ταιριάζουμε, δεν θα συμπεθρίζουμε. Ναι, άντε. Θα πάρω λίγο αυτό το κόκκο. Καφέ, ματ. Γιατί θέλω να μπλεντάρω τώρα ένα μέσα στο πορτοκαλί και το κίτρινο. Απλά επειδή πλέον βάφω αρκετά με το στυλ αυτό που είναι το. Που μου αρέσει, το δικό μου, δεν ξέρω. Οπότε έχω δομήσει και το kit μου να έχει τα εργαλεία που βοηθάνε σε αυτό. Αυτό φαντάζομαι, γιατί βλέπω εδώ το kit σου και όλες τις χρυσόσκονες και τα gel, τα γοργονέ, τα glitter που έχεις φέρει. Και τα θέλω όλα μεν. Δεύτερον, όμως, παίξει ρόλο και όλη αυτή η σκληρή διαδικασία που ακολουθώ προκειμένου να ενσωματώσω κάτι νέο στο kit μου. Η αδυσόπιτη. Ισχύει. Και τρίτον, εμένα μπορεί να μην μου χρειαστούν. Κατάλαβες, εμένα εννοώ. Με βάση τα μακιγιάζ που εννοώ. Τι είναι αυτά?
Magic! Τούτα εδώ παρουσίασε, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα ενσωματωθούν, αλλά ανυπομονώ. Αρχικά θα σου κάνω μία μικρή γραμμούλα eyeliner για τις βλεφαρίδες μετέπειτα, απλά θα το κάνω από τώρα. Γιατί ψεύτηκες, ε? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κοίτα μου λίγο πάνω. Είμαι δειλή. Μαύρο. Okay. Μέχρι ένα σημείο έβαλα μαύρο. Αχ, τι ωραία, γεια. Κάνε ένα ζιγζάκ. Πω, τι ωραία. Αυτή είναι η παλέτα της Βάνας που έχει φτιάξει. Ψέματα. Color Illusion Official, παιδιά. Ναι. Highlighter palette. Συνάδελφος η Βάνα Πίτα, εκπληκτική. Ναι. Α, ναι, το επίπεδο του μακιγιάζ είναι ότι κάθε πινέλο χρησιμοποιείται μόνο για ένα χρώμα. Επειδή μπλέκω τόσα χρώματα μεταξύ τους, άμα τα μπλέξω και πάνω στα πινέλα μου, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρωμίσουν. Θα σου βγει λασπωμένο, ναι. Ναι. Και τώρα θα πάω με αυτό. Είναι πορτοκαλοκοραλί, της Danessa Mirx, είναι tint. Κοίτα μου πάνω και από εκεί. Ψέματα. Εκεί το βάζεις ψέματα. Ναι, γιατί κάπως με σύγχυσες που μου είπες ότι δεν έχει χώρο και εγώ θα βάλω εδώ τα πράγματα. Που είναι τέλειο αυτό που κάνεις. Επιτέλους από γονίτσα. Τι είναι εδώ. Όταν δημιουργείς, Κορίνα, αυτά τα looks. Μάλιστα. Θα τις ερωτήσεις που σου έχω παρακαταθήκη, κατάλαβες, σε ρωτάω. Σε ενδιαφέρουν οι διορθωτικές ιδιότητες του μακιγιάζ. Δηλαδή τώρα εδώ έβαλες, ας πούμε, εσωτερική γωνία. Σε έναν άνθρωπο με πάρα πολύ κοντά τα μάτια. Μεταξύ τους. Θα έκανες το ίδιο στο όνομα της δημιουργίας και της αφηρημένης σύνθεσης. Αυτά τα looks επειδή είναι τόσο ιδιαίτερα, δηλαδή δεν τα φοράει κάποιος για να γίνει πιο όμορφος. Mm-hmm. Ας πούμε, είναι ένας πολύ βασικός λόγος που φοριέται το μακιγιάζ και το διαλέγει ο κόσμος. Ναι. Αυτά είναι looks για να φανεί το look. Ναι. Δεν υπάρχει το μοντέλο πίσω από αυτό. Δεν θεωρώ ότι θα γινόντουσαν σε μοντέλα τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστικά τα οποία να βολεύουν στο 100%. Okay, κατάλαβα. Τώρα τι κάνεις, καθαρίζεις ό,τι σκιές έχουν τώρα πέσει. Καθαρίζω, ναι, γιατί είπαμε πάντα λερώνω. Mm-hmm. Και επίσης θα σου βάλω και μάσκαρα. Κρυμοκλείσε μου τελείως. Να, αυτό είναι πολύ άνετο. Το ίδιο paint βάζουμε, παιδιά. Κοίτα μου πάνω και από εκεί. Mm-hmm. Για πες, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σου έχω καθαρίσει το δέρμα, ωραία και όμορφα και καλά. Και θα πάρω this bad boy. Ποιο είναι το bad boy? Το bad boy είναι το υγρό highlighter από την Paese, ή Paese, ή Paese, τι δεν ξέρω. Άμα είχες λιπαρή επιδερμίδα, δεν θα το βάζα εδώ, κέντρο. Αλλά θα το βάζα περιμετρικά του προσώπου. Τώρα, που I know your skin type, μπορώ να οργιάσω με λάμψεις. Και ξέρεις πόσο εμένα μου αρέσει να αποκτώ μάγουλο, έτσι. Να τσουπώνει το μαγουλάκι από τη λάμψη. Να τσουπώνει το μαγουλάκι. Αυτό από πού το... Τη μούλα! Τη μούλα! Το παίρνουμε από την Ελλάδα ή όχι πάλι? Ναι, ναι, ναι. Θα πάρω τώρα make-up. Θα πάρω τα cherry up που μου αρέσουν πάρα πολύ. Cherry up. Βεβαίως. Α, θα βάλεις κάλυψη, όχι αστεία. Ναι. Αχα. Ναι, γιατί έχω βάλει πολύ γυαλάδα και πρέπει κάπως να την κρύψω για να μην φαίνεται λες και έτρεχες μαραθώνιο. Και θα πάρω λίπος. Θα ξεκινήσω από το κέντρο του προσώπου, τα μποναριστά. Σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Αλλά με μικρή-μικρή-μικρή ποσότητα. Δεν θέλω πολύ. Τι ωραία πινέλα που είναι τούτο. Δεν είναι NYX. Α, συνθετικό, ε. Mm. Πολύ ωραία. Απλά εδώ πέρα που έχω βάλει το όλο αυτό, θα βάλω πολύ λίγη ποσότητα του make-up. Mm-hmm. Δηλαδή βάζω σε όλα τα άλλα σημεία και εδώ ό,τι έχει μείνει πάνω στο πινέλο. Mm-hmm. Λοιπόν, πες μου, Κορίνα, η ερώτηση των 1000 δολαρίων, ή όπως είναι η έκφραση. Κάνεις αυτό το μακιγιάζ σου, αρέσει, είναι το αγαπημένο σου. Mm-hmm. Το color, όπως το αποκαλείς. Ναι. Τι επαγγελματικές απολαβές μπορεί να περιμένει κάποιος υιοθετώντας αυτό το στυλ μακιγιάζ στην Ελλάδα? Καμία. Ξέρεις τι, έχω ένα thing, το οποίο είναι τα δύο mood της ζωής μου γενικά, αλλά πόσο μάλλον στο μακιγιάζ, το οποίο το ένα είναι νιώθω λες και είμαι ακόμα φοιτήτρια μακιγιάζ, ότι δεν ξέρω τίποτα και πώς είναι δυνατόν κόσμος να με πληρώνει για να τον βάφω, να μου κάνει αυτή την τιμή. Το imposter syndrome, ναι. Ναι, πραγματικά. Και το άλλο mood είναι όταν απλά το σκέφτομαι λίγο πιο λογικά και κοιτάω λίγο τις δουλειές που έχω κάνει και μέσα φάση, α, οκ, έχω κάνει 5 πράγματα, πάει καλά η φάση. Είναι διάφοροι παράγοντες. Πρώτον, όποιος μπορεί να κάνει αυτό που είναι τόσο προχωρημένο, δεν νοείται να μην μπορεί να κάνει και τα πολύ πιο απλά. Που σημαίνει ότι εγώ θα σε εμπιστευόμουν με τη ζωή μου, αν έβλεπα ότι κάνει. Με τη ζωή μου. Ναι, αν έβλεπα ότι κάνει τέτοιο πράγμα, θα σε έπαιρνα για το γάμο μου. Επίσης, προσαρμόζεσαι. Δηλαδή, έχει πλέον μία γκάμα looks στο προφίλ σου τουλάχιστον, που είναι και ό,τι θέλει εσένα η ψυχούλα σου και ό,τι ρεαλιστικά μπορεί να εφαρμοστεί σε πελατειακό και φορέσιμο μακιγιάζ,
Χωρίς βέβαια να χάνεις τη δική σου ταυτότητα, το οποίο είναι ιδιοφυές. Και έτσι νομίζω ότι αποδεικνύεις και έμπρακτα ότι είσαι για όλα. Και έτσι, εφόσον είσαι για όλα, ο άλλος εμπιστεύεται και σου λέει: γιατί να πάω σε αυτήν για ουδέτερα χρώματα. Τώρα, αν ήθελα ουδέτερα, θα πήγαινα αλλού στην Κορίνα, θα πάω για αυτό στο οποίο ειδικεύεται. Νομίζω αυτό, ας πούμε, είναι και αυτό που ακούω πιο συχνά, ρε παιδί μου, ότι σε σένα ήρθα για αυτό. Ακριβώς. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα? Λίγο bronzing. Α, όλα τα φωνή, ναι. Το κάνω πάντα, το κάνω πρώτα. Κάτσε να κάνω την κάμερα λίγο πιο πίσω, περίμενε. Α, ναι, κάνουμε βάση τώρα. Τα κάνω πάντα σε όλα μου τα μακιγιάζ πρώτα υγρά, εκτός από λιπαρές επιδερμίδες. Γιατί νιώθω ότι έτσι γίνονται και bulletproof. Δεν φεύγει τίποτα, δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Το να είναι δηλαδή σε στρώσεις. Ναι, πολύ λεπτές στρώσεις διάφορων υφών. Δίνεις πολύ έμφαση στη δομή του προσώπου και στην ανάδειξη ή διόρθωσή της. Ναι. Δίνεις, ε? Ναι. Με κοντούρινγκ και με τέτοια. Ναι. Χωρίς να είναι έντονο, απλά θέλω να τηρώ. Είμαι πολύ σπασικλάκι σε αυτά. Δηλαδή, ο οδηγός μου είναι αυτός, άρα θα πάω εκεί, άρα θα σκιάσω έτσι. Οκ, κατάλαβα. Ποιο είναι αυτό, Liquid Cream Blush. Είναι το Watermelon από την MUA. Το οποίο είναι τόσο ωραία αυτά τα ρούζ. Και κοίτα εδώ pigment που έχουν. Είναι από αυτό που το βάζει και σε τρομάζει και λες πώς θα διαλυθεί. Άρα δεν διστάζεις να βάλεις ροζούλι κοραλί ενώ έχεις πράσινο από πάνω? Όχι, γιατί έχω κοραλί και μέσα στο μάτι. Γενικά ακολουθώ ένα κανόνα, όπου υπάρχει ένα χρώμα πρέπει να υπάρξει και κάπου αλλού. Okay. Να μην υπάρξει ένα ξεκούδουνο μόνο. Δηλαδή άμα βάλω κάπου φούξια τώρα, πρέπει να υπάρχει και κάπου αλλού. Okay. Δεν ξέρω πού θα το βάλω, μπορεί να το βάλω στα σκουλαρίκια. Είναι η πρώτη αρχή του interior design, νομίζω. Α, ναι, θα πας πολύ καλά σε αυτό. Άμα υπάρχει καρεδάκι μπορδό στην κουρτίνα, πρέπει να έχει και μαξιλαράκι στον καναπέ από αυτό. Πήγε και αλλού. Τώρα λοιπόν, που έχεις βάλει φούξη εδώ, ωραία, ερώτηση παγίδα. Γιατί δεν θα βάλεις το ίδιο φούξια στα χείλη? Για να σε δω. Γιατί δεν μ' αρέσει το φούξια. Θα το ήθελα να πω. Γιατί το φούξια είναι ο πέσιο χρώμα. Τι που έκανες πάρα πολλές διακοπές, ρε παιδί μου. Διακαμένη, φουλ. Ναι. Το υγρό highlighter είναι από τις ελάχιστες φορές που χρησιμοποιώ χέρια στο μακιγιάζ. Συμφωνώ. Τώρα αυτό δεν έχει καμία αισθητική αξία. Γιατί δεν θα φανεί. Είναι γκλου αυτή τη στιγμή. Είναι κόλλα αυτό το σκλεγμένο. Σε μυρίστηκα. Μικρή με κατάλαβες. Λοιπόν, και έτσι όπως έχω βάλει την κόλλα μου, θα πάρω ένα pigment loose και υπάρχει tone my brush. Και αυτό είναι το glasskin, ας πούμε, που κάνω πάρα πολύ συχνά. Το κάνεις, ε? Ναι, full. Λοιπόν, θα πάρω ένα bronzer, το οποίο θα έχει γελάδα, πάντα ποτέ matte προϊόντα. Ναι! Ποτέ. Δεν μ' αρέσουν τα μάτια, δεν μ' αρέσουν οι πούδρες. Για πες, για μίλησέ μας γι' αυτό, για τις πούδρες. Δεν μ' αρέσουν, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητες για τα περισσότερα δέρματα. Θεωρώ ότι είναι λόγω ανασφάλειας, μη σου φύγει, μη λιώσει κάτι. Αλλά όχι actual ανάγκη. Πώς προκύπτει η σταθερότητα, με πολύ λεπτές στρώσεις, με primer, με πολύ λεπτές στρώσεις, με πολύ σταθερά προϊόντα. Δηλαδή, π.χ. όλα τα make-up που σου έχω χρησιμοποιήσει έχουν μέσα πούδρα. Σωστά. Και μπόλικη κιόλας. Οπότε, γιατί να γεμίσω και εγώ το πρόσωπο με παραπάνω. Τώρα αρχίζω και μετατρέπαμε σε αερικό, δεν είμαι πια πλάσμα του κόσμου τούτου. Και ρούς θα πάρω κυρίως topper και θα το βάλω κάτω το highlighter. Άρα το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε, το υπέρλαμπρο και φανταστικό. Θέλει δουλειά, δεν είναι πες μου ποιο προϊόν χρησιμοποιήσεις, να το πάρω κι εγώ να βγει το ίδιο. Ναι, και αυτό είναι από τα top 5 μηνύματα, ας πούμε. Ποια λάμψη έχεις εδώ? Όλες. Το μοναδικό κομμάτι που θα πουδράρω είναι το κέντρο του προσώπου. Και όταν βάζεις την πούδρα φαίνεται πολύ πιο έντονο το κομμάτι με τις γυαλάδες. Ναι, βέβαια. Τώρα είναι σαν φωτοσοπιασμένο. Ναι, ναι. Δηλαδή, όντως, λες και αυτό το έχεις προσθέσει επίτηδες και εδώ έχεις βάλει μια θαμπάδα στο κέντρο. Και κράτα κλειστά. Παίρνω την παλέτα των φρυδιών μου και θα πάρω ένα πολύ λεπτό πινελάκι. Η παλέτα των λες τι είναι? Είναι η προ παλέτα της Αναστάσια, αλλά δυστυχώς δεν κυκλοφορεί πια, την έκανε discontinue. Όμως είναι σκιές ή πομάδα? Αν δουλέψουμε κάτι άλλο θα είναι πομάδα. Αλλά σε πολύ extreme περιπτώσεις που έχω πλήρη απουσία τρίχας. Εντάξει, cool. Την αφήνω να κολλήσει καλά-καλά, να σε ταριστεί λίγο η κόλλα και θα στις γυρίσω να είναι λίγο πιο άνετες. Α, θα τις γυρίσεις? Ναι. Θα σου αφαιρέσω το lip mask. Θα κάνω μάλλον το cleavage. Βεβαίως. Και μετά θα δούμε. Να κάνω λοιπόν λίγο ξεζούμι. Ναι. Αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτό είναι όντως τη σόφρα. Ναι, παραδόξως. Είναι. Λοιπόν, και τέτοια πινέλο. Το πιο μεγάλο πινέλο που έχω
το οποίο το χρησιμοποιώ στο σώμα κυρίως. Mm-hmm. Δηλαδή τέτοια πινέλα στο πρόσωπο τόσο τεράστια με τρομάζουν, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ σε πρόσωπα. Έχεις δίκιο, είναι μεγάλο. Και αυτό μου έχει πει δεν βγαίνει, ε. Δεν φεύγει. Α, όχι. Δεν γράφει πάνω στο νηφικό. Όχι, όχι. Αυτό είναι και στις νύφες βάζω αυτό και σε eclipse βάζω αυτό. Γενικά βάζω αυτό. Αχ, δείξτε αυτό να χαρίσω ότι αγαπάς. Ναι. Τέτοιο πράγμα θέλω πάνω μου. Δεν θα μου βάλεις στο πρόσωπο, μόνο στο σώμα. Στο πρόσωπο έχεις όλα τα άλλα, όλο το υπόλοιπο kit. Να το φάμε. Α, δεν μου φαίνεται και ότι δεν θα τέριαζε. Ε, όχι δα. Για πού είναι αυτό. Ενώ... Για τα όνειρα. Τι ωραία απάντηση. Έχεις απολύτω δίκιο. Θα σου πω κάτι. Αυτό το κάνει η μαμά μου. Κάθε φορά που της δείχνω ένα μακιγιάζ που είναι πιο creative, πιο έντονο. Πάρα πολύ ωραίο. Για πού είναι. Είναι τόσο ωραίο. Με κάνει χαρούμενη. Να το δω. Θα μπει σε μάτια με τη χείλη. Ναι, πραγματικά. Και έτσι χαλάει όλο το look. Δεν πειράζει, το αλλάζουμε να δω αν σου αρέσει. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα Get Wet από την Be Perfect. Τα οποία είναι τα μόνα που δίνουν το εφέ του pigment. Λοιπόν, αυτά θέλω. Μόνα. Αυτά θέλω, ναι. Τώρα ναι, αυτά τα θέλει σίγουρα. Mm-hmm. Τώρα το νιώθω, ναι. Τώρα ναι. Πάρα πολύ. Νομίζω εκεί θα μείνω. Άρε, Κορίνα! Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κορίνα που έφτιαξε αυτό το γοργονέ πράγμα πάνω μου και τώρα είμαι υπέρλαμπρη και έχω νέα όρεξη για ζωή. Ό,τι ρωτήσεις, σκέψεις, σχόλια και τέτοια έχετε για την Κορίνα ή για μένα, ό,τι μπορούμε να σας απαντήσουμε, θα το κάνουμε από κάτω στα σχόλια. Φυσικά θα έχω το Instagram της Κορίνας τόσο στην οθόνη όσο και στο κουτί της περιγραφής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!